Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Θα κάνω ένα βίντεο με δύο σύντομα θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η μορία του Παύλου απέναντι στους αρχαίους Έλληνες σοφούς, που θα το δούμε μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να θυμόμαστε τις δολοφονίες που κάνανε οι χριστιανοί. Δηλαδή, στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, πώς επιβλήθηκε ο χριστιανισμός και πώς σκότωνε τους Έλληνες φιλοσόφους και κατεπέκτασαν την ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αφού κατέστρεψε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, για να πέσουν οι Έλληνες στο σκοταδισμό και γι' αυτό να μπορέσει να επικρατήσει ο χριστιανισμός. Να δείτε τι παγαπώντες ήταν, τι δολοφόνοι ήταν. Και δεν είναι μόνο αυτό, τώρα θα δείτε και μέσα από το μαϊμού τον Παύλο, που νομίζω ότι θα φάει τους Έλληνες, έτσι, ότι τους κορόιδεψε τους Έλληνες, ενώ οι Έλληνες το κορόιδευαν τον Παύλο. Πάμε να το δούμε από μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Λοιπόν, είμαι στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που ο Απόστολος Παύλος πάει στην Αθήνα, είναι στο κεφάλαιο 17, σύχος 22. Και λέει, τότε ο Παύλος στάθηκε μέσω του Αρείου Πάγου και είπε, Αθηναίοι σας βλέπω, όχι πιο πάνω θα πάω, στο κεφάλαιο, στο στίχο 16. Στην Αθήνα, ενώ ο Παύλος περίμενε τα ρασότα, λέει, το πνεύμα του μέσα του, διότι έλειπε την πόλη γεμάτη από είδωλα. Συζητούσε δε στην συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά καθημερινώς μόνος τύχαν να βρίσκονται εκεί. Για να δείτε λίγο πόσο ήταν εκτός εποχής ο Παύλος, πόσο μωρός ήταν στο μυαλό, είδε τα αγάλματα και νόμιζε ότι ήταν είδωλα. Γιατί το μόνο που έμαθε στη δική του τη χώρα, στη δική του την θρησκεία, σε όλα τα δικά του, είναι ότι αυτά τα χρησιμοποιούσαν για να ειδωλολατρούν. Για να τα προσκυνούν, για να τα κάνουν λιβάνια, για να τα λατρεύουν, για να τα κάνουν ολοκαυτώματα και όλα αυτά. Και γι' αυτό όπου είχε προκατάληψη, δηλαδή, και όπου έβλεπε αγάλματα και έργα τέχνης, τα θεωρούσε ως είδωλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και παρακάτω λόγω της προκατάληψης και της κουτοπονηριάς του Παύλου. Τότε οι απιστούντες Ιουδαίοι πήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους. Και μερικοί, λέει, από τους επικούρους και τους στοικούς φιλοσόφους συναντώνταν και συζητούσαν μαζί του. Και μερικοί έλεγαν, τι άραγε θέλει να μας πει αυτός ο φλίαρος. Άλλοι δε έλεγαν, ξένες θεότητες φαίνεται να κηρύττει. Προσέξτε να δείτε. Για να δείτε πόσο έχει διαστρεβλώσει τη λέξη αυτή εδώ της βίβλου. Έτσι, όλα τα πρωτοπαλίκαρα της βίβλου. Το δαιμόνιο δεν είναι μια κακή οντότητα, όπως θέλει να το πει. Αυτό γίνεται ξεκάθαρα από εδώ. Όταν οι Έλληνες τον είπανε, ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι. Ότι φέρνει ξένες θεότητες, φαίνεται να φέρνει. Είναι η οποιαδήποτε θεϊκή οντότητα λέγεται δαιμόνιο. Αυτό το ξέραν οι Έλληνες, γι' αυτό και το γράψανε, το λένε σωστά. Ενώ αυτά όλα τα πρωτοπαλίκαρα της βίβλου, όλα αυτοί οι παγαπώντιδες, όλοι αυτοί οι ανήθικοι άνθρωποι που αλλάξαν τη γλώσσα μας σκοπίμως, δαιμόνια λένε τις κακές οντότητες. Και λέει παρακάτω, διότι κήρυτες σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση, την οποία φαίνεται νόμιζαν θεότητα. Τον έπιασαν δε και τον οδήγησαν στον Άριο Πάγο λέγοντας. Αυτό, άμα θέλουν να το πιστεύουμε, σιγά μην πήγαινε οποιοδήποτε, δίδασε, έφερνε ξένες θεότητες στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος ήταν το πιο σοβαρό δικαστήριο όλης της Ελλάδος. Και δεν δεχόταν τέτοια πράγματα. Ήταν για τα μεγάλα τα θέματα. Τον έπιασαν και τον οδήγησαν, ας πούμε όμως ότι πήγε στον Άριο Πάγο. Όλοι δε οι Αθηναίοι και οι ξένοι που διέμειναν εκεί για τίποτα άλλο δεν ευχαριστούσαν παρά για να λένε και να ακούνε κάτι νεότερο. Τότε ο Παύλος στάθηκε μέσω του Αρείου Πάγου και είπε: Αθηναίοι, σας βλέπω καθόλου περισσότερους τρεις. Εδώ η μετάφραση είναι λάθος και εξαιτίας αυτού του λάθους και τα λεξικά, το δυσιδαιμονέστερος, δυσιδαίμων, το λένε ότι θα πει ευλαβής, ενώ δεν θα πει δυσιδαίμων ευλαβής. Δυσιδαίμων είναι αυτός ο οποίος ασπάζεται ιδέες, θεωρίες, πίστη, οι οποίοι δεν συνάπτει με τη λογική. Αυτός, και μέσω αυτής λειτουργεί. Αυτός είναι ο δυσιδαίμων και το βλέπουμε ότι ισχύει το ίδιο και στις μέρες μας. Αυτός είναι ο δυσιδαίμων και στο αρχαίο το λέει για να δείτε πώς πήγε να φάει τώρα τους Έλληνες. Ο Παύλος, το Τσουτσέκι, θα πάει να φάει τους Έλληνες. Και λέει, σταθίζει ο Παύλος μέσω του Αρείου Πάγου, έφη, είπε δηλαδή, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονέστερους ημάς θεωρώ. Σας θεωρώ, λέει, ότι είστε λέει, δυσιδαιμονέστεροι όλων. Κατά πάντα, από όλες πιο δυσιδαιμονέστεροι. Δηλαδή πήγε μέσω του στην πει ο Παύλος. Νόμιζα του περνούσε αυτό το πράγμα ο Παύλος, του Τσουτσέκη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, για να δείτε τη μορία του, πόσο φαίνεται παρακάτω η μορία του Παύλου, λέει πιο κάτω,
διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρω και βωμών, ον επεγέγραπτο άγνωστο Θεό. Δηλαδή, για να δείτε λίγο πόσο μωρός είναι στο μυαλό. Το διαβάζει στο Αρνέο. Διότι παίρνοντας κοιτάζοντας τα θρησκευτικά μνημεία σας, βρήκα ένα. Ενώ πριν τα έλεγε είδωλα, τώρα θρησκευτικά μνημεία. Πόσο γλύφτης ήταν, για να δείτε. Για να μπορέσει να του κουμπάρει. Βρήκα ένα φωμό με την επιγραφή στον άγνωστο Θεό, λέει. Αυτό λοιπόν τον οποίο λατρεύεται χωρίς να γνωρίζει, αυτό είναι εγώ σας κηρύττω. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να λάτρευαν κάποιον χωρίς να το γνωρίζουν? Είναι επειδή ήταν γιδοβοσκός ο Παύλος και δεν είχε μόρφωση ελληνική, αλλά μόνο εβραϊκή μόρφωση, και δεν γνώριζε ότι οι Έλληνες, επειδή φτάσαν στον υπέρτατο νου, κατάλαβαν ότι ο Θεός από το υλικό σώμα όπως είμαστε, έτσι σαν ύλη, δεν μπορούμε να φτάσουμε στον υπέρτατο νου να γνωρίσουμε τον Θεό με την έννοια του γνωρίζω ότι το γνωρίζω, ξέρω πως είναι, ξέρω τα πάντα για αυτόν. Γιατί η έννοια της γνώσης του γνωρίζω σημαίνει ότι ξέρω τα πάντα για αυτόν. Αυτό σημαίνει το γνωρίζω, ότι έχω γνώση για αυτόν. Και είναι απίθανο να έχουμε γνώση, ολοκληρωτική γνώση, τελειοποιημένη γνώση για τον Θεό. Και μέσω, επειδή φτάσανε στο μεγαλύτερο επίπεδο σοφίας, οι Έλληνες κατάλαβαν ότι απόλυτη γνώση για τον αληθινό Θεό δεν μπορούμε να έχουμε. Και γι' αυτό γράψανε, κάνανε και ένα βωμό προς τον άγνωστο Θεό. Αυτό όμως ο Παύλος είναι λογικό να μην το ξέρει, γιατί είναι μωρό στο μυαλό, δεν έχει διδαχτεί τη σοφία των προγόνων μας και το είδε σαν αποκούμπι, η πονηριά του, για να μπορέσει να μπει μέσα με αυτόν τον ύπουλο τρόπο και να πει ότι στον άγνωστο Θεό. Λέει, γι' αυτό και ο Άρης Πάγος δεν έχει δώσει καμία μα καμία σημασία. Γιατί τον είδε ότι το μυαλό του απλά δεν κόβει, ότι είναι μόνο κουτοπονηριά. Λοιπόν, πάμε τώρα να θυμηθούμε, γι' αυτό πέρα που σας έχω πει, από την αρχαιότητα, από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια και λίγο πιο μετά, θα δούμε δύο μεγάλους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους που τους έχουν σκοτώσει οι χριστιανοί. Και αυτό συμβαίνει γιατί σκοτώναν τότε οι χριστιανοί, εκτός από τη βιβλιοθήκη που κάψανε, σκοτώνανε όλους τους σοφούς για να μην επικρατήσει το φως, για να επικρατήσει ο σκοταδισμός και να μπορέσει να επιβληθεί ο χριστιανισμός. Και πάμε να δούμε ποιοι Έλληνες ήταν αυτοί. Ο ένας ήταν ο Κέλσος, που θα το δούμε τώρα μέσα στον Κέλσο. Θα δούμε έτσι λίγο τις βιβλιογραφίες τους, αργότερα θα δούμε και πράγματα από αυτά που λέει ο Κέλσος, γιατί αυτοί, να ξέρετε, ότι γράψανε κατά των χριστιανών. Το έργο του Κέλσου, για όποιον θέλει να το βρει, λέγεται Αληθής Λόγος, που είναι κατά των χριστιανών. Και πάμε λίγο να δούμε συντόμως την βιβλιογραφία του. Με το όνομα του Κέλσου έφτασε σε εμάς έμεσα μέσω της απάντησης του Οριγέννη, ένα έργο πολεμικής εναντίον του χριστιανισμού με τον τίτλο Αληθής Λόγος. Όπως και με τους περισσότερους συγγραφείς των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων, οι πληροφορίες μας για τη ζωή του Κέλσου είναι ελάχιστες, καθώς έχουν περάσει τα βιβλία από διωγμούς, επομένως δεν ξέρουμε πολλά για τον Κέλσο, γιατί ήταν στην περίοδο που οι χριστιανοί σκοτώναν αβέρτα τους Έλληνες. Και περισσότερο βέβαια από το έργο του γνώρισε τον ανηλαιή διωγμό του Μεσαίωνα. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και με όλα τα έργα πολεμικής εναντίον του χριστιανισμού, τα οποία συστηματικά καταστράφηκαν και εξαφανίστηκαν από όλες τις βιβλιοθήκες κατά τους πρώτους αιώνες της επικράτησης του χριστιανισμού. Κατά τους αιώνες τούτους εμφανίστηκαν αρκετοί αντίπαλοι του χριστιανισμού με το όνομα αυτό, χωρίς να είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο ποιος είναι ο συγγραφέας του Αληθούς Λόγους. Πάντως, να ξέρετε ότι και αυτός είναι ο πλατωνικός φιλόσοφος, δεν γνωρίζουμε παραπάνω γι' αυτόν. Έζησε και κατά το 2ο μετά Χριστόν αιώνα, κατά τη βασιλεία του Μάρκου Αυρίλιου, και φυσικά η συγγραφική του δραστηριότητα τοποθείται μεταξύ του 175 και 180 μετά Χριστόν. Υπήρξε μάλιστα και φίλος του Λουκιανού, λέγεται Κέλσος, είναι το βιβλίο ότι είναι ο Αληθής Λόγος, θα το βρείτε. Τώρα πάμε σε έναν ο οποίος γνωρίζουμε τι έγινε. Είναι ο λεγόμενος Πορφύριος και αυτός έζησε κάπου κατά εκεί λίγο πιο μετά. Πάμε να δούμε και για τον Πορφύριο. Ο Πορφύριος γεννήθηκε το 242 μετά Χριστόν. Κατάλληλη εκδοχή το 204 στην Τύρο της Φωνίκης. Μαθητής του Πλωτίνου και συνεχιστής του στην Πλατωνική σχολή της Ρώμης. Ανέπτυξε ως σχολάρχης και ως φιλόσοφος, εκτός από διδακτική και γόνιμη συγγραφική δραστηριότητα. Γνώσεις των εβραϊκών γραφών, προσέξτε αυτά τώρα που σας λέω. Γνώσεις των εβραϊκών γραφών, μελετητής των Ευαγγελίων και ιδίως των προφητών. Κατασάλαξε από νωρίς την τοποθέτηση του εναντίον του χριστιανισμού. Το κατά χριστιανών, το πιο γνωστό σύγγραμμά του. Εδώ πέρα λίγο ανοίγω μια παρένθεση. Θα πάρετε του Πορφυρίου να διαβάσετε οπωσδήποτε το περί αγαλμάτων για να δείτε λίγο ποια ήταν η χρησιμότητα των αγαλμάτων και ποιος ήταν ο σκοπός τους, και δεν ήταν η λατρεία όπως μάθανε οι γιδοβοσκοί του Ισραήλ, και το κατά των χριστιανών.
Και συνεχίζω τώρα για να δείτε ότι αυτός είναι ένας σοφός από την πλατωνική σχολή, νεοπλατωνική σχολή, ο οποίος τα διάβασε όλα και απλά ως σοφός δεν τα δέχτηκε. Γιατί δεν τα κουτουρνήθη, δεν τα ζω, γι' αυτό δεν τα δέχτηκε, δεν τα πρόβατο. Κοιτάξτε όμως να δείτε το τέλος του από τους χριστιανούς για να αναθεματίσετε αυτούς που καταστρέψαν όλη τη γνώση, να πούμε και σήμερα εσείς είσαστε πρόβατα εξαιτίας τους. Και χαίρεστε γι' αυτό. Γνώση των εβραϊκών γραφών, μελετή των Ευαγγελίων και ιδίω των προφητών, κατασάλαξε από νωρί τοποθέτηση εναντίον του χριστιανισμού. Το κατά χριστιανών, το πιο γνωστό σύγγραμμά του που έκανε λόγο για πλάνη των χριστιανών, αρνιόταν τη θεότητα του Ιησού και εξαπέλυε επίθεση εναντίον του Πέτρου και ιδίω του Παύλου. Βλέπετε, κατάλαβε τι μαϊμούνια είναι και οι δύο, γι' αυτό. Κατάλαβε πόσο παγαπώνιδε είναι, τι μουσίτσε είναι και οι δύο. Και ο Πέτρο και ο Παύλο. Ρίχθηκε στην πυρά. Προσέξτε, το 448 κατά διαταγή του Θεοδόση του Β' που τον έχετε κάνει Άγιο, αυτό είναι το σφαγέα, τον έχετε κάνει Άγιο και τον προσκυνάτε, τον Πορφύριο τον έριξε στην πυρά, τον έκαψε ζωντανό. Έτσι, για να τα ξέρετε και αυτά, κατά διαταγή του Θεοδοσίου Β' και του Βαλεντιανού. Συγγραμματικότατα, τα συγγράμματά του που στο μεγαλύτερο μέρος τους χάθηκαν ή σώζονται αποσπασματικά ήταν για αιώνες ολόκληρους εκτός νόμου. Για αιώνες ολόκληρες τα συγγράμματα τα βγάλανε εκτός νόμου, γιατί επικροτούσαν ως σκοταδισμές μέσω του χριστιανισμού. Οι τίτλοι των έργων που τους αποδίδονταν έρχονται σε 77, με περιεχόμενο που εκτείνεται από τη φιλοσοφία και τη θρησκεία έως τα μαθηματικά και την αστρονομία. Μιλάμε για έναν μεγάλο επιστήμονα, τον Πορφύριο, που απλά διάβασε για τον χριστιανισμό, δεν τον δέχτηκε και επειδή τόλμησε να γράψει κατά τον χριστιανισμό, τον κάψανε ζωντανό. Αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο. Εύχομαι κάποια στιγμή όσοι δεν έχετε ξυπνήσει, που είσαστε δυστυχώς το μεγαλύτερο σύνολο, να ξυπνήσετε, να αποβάλλετε το φόβο, γιατί μαζί με το φόβο θα φύγετε στον αγύριστο. Σας χαιρετώ.